Πρέπει να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Βασιλάκο, ο οποίο είναι εδώ δίπλα μου στο στούντιο. Καλώ ήρθατε. Καλημέρα. καλημέρα. <laughs> Καλώ ήρθατε. <laughs> Τι κάνετε, πώ είστε. Καλά. Είναι καλοκαίρι, οπότε έχουμε το Σιέλ του ουρανού στο φόρεμα και το λουλακί του Αιγαίου στα μάτια. Πάμε. Να σα πω τώρα, αυτό το βλέπετε Σιέλ. Ναι. Εντάξει, βλέπετε. Ναι. <laughs> Δεν πειράζει. παρόλα αυτά, <laughs> ήταν ωραίο αυτό που είπατε. <laughs> Κύριε Βασιλάκο, να ξεκινήσουμε με τα θέματα μα. Yeah. Και ένα θέμα έτσι που συζητάμε yeah. το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι το κινητό, υπήρξε μια έρευνα τι προηγούμενε μέρε. Αν το κινητό μα ακούει. Ναι. Το κινητό φαίνεται ότι μα ακούει, εντό εκτό εισαγωγικών, όπω θέλετε, βάλτε το. Ναι. Ε, τι πρέπει τώρα να κάνουμε, ποιε εφαρμογέ πρέπει εμεί να απενεργοποιήσουμε, ποιε κινήσει πρέπει να κάνουμε, προκειμένου να μην συμβαίνει αυτό. Είναι πάρα πολύ εύκολο πια, γιατί δίνεται η δυνατότητα μέσω του μικροφόνου στο κινητό να μπορέσουμε να απενεργοποιήσουμε τι εφαρμογέ που χρησιμοποιούν το μικρόφωνο. Αρκεί να μπούμε μέσα σε κάθε. στο στην επιλογή του μικροφώνου στο κινητό μα και να διαλέξουμε να μην το ακούν οι εφαρμογέ. Και όταν λέμε εφαρμογέ, ποιε εννοούμε, εννοούμε το Instagram, εννοούμε το Facebook, εννοούμε το Messenger, εννοούμε όλε τι εφαρμογέ που σχετίζονται με την Google και μπορούν να πουλάνε διαφήμιση πάνω στο ηχητικό περιεχόμενο, τα ηχητικά cookies όπως τα λέμε, τα οποία διαμορφώνουν το προφίλ του καταναλωτή. Οπότε μπαίνουμε μέσα στο μικρόφωνο, βλέπουμε ποιες εφαρμογές χρησιμοποιούν το μικρόφωνο του κινητού και απενεργοποιούμε τις εφαρμογές που δεν επιθυμούμε να το χρησιμοποιούν για όλο το διάστημα που είναι ανενεργές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να ενεργοποιήσω το μικρόφωνο του κινητού για να αποστάρω ένα βίντεο, αλλά δεν το έχω συνέχεια ενεργοποιημένο. Α, μάλιστα, μα λέτε δηλαδή ότι μόνο όταν θέλουμε να έχει ήχο, αυτό που, το οποίο πρόκειται να ανεβάσουμε, για παράδειγμα, ναι. πρέπει να ενεργοποιούμε την. Καλό θα ήταν, μάλλον, να ενεργοποιούμε την εφαρμογή του μικροφόνου, έτσι. Έτσι, ακριβώ αυτό πρέπει να κάνουμε και να το φροντίζουμε. Μάλιστα. Ωραία, θα το δοκιμάσουμε λοιπόν. Πάμε και στο επόμενο μα θέμα, καθώ ε, μα προσφέρετε τώρα μία δωρεάν 3D περιήγηση στο πουλε... Πολεμικό Μουσείο. Αυτό είναι. Ε, πάρα πολύ σημαντικό γιατί. γιατί η τεχνολογία αναπτύσσεται και μέσα από όλε τι δραστηριότητε που σχετίζονται και με την πολεμική τεχνολογία. Mm -hmm. Κάποιο λοιπόν, ο οποίο αρχίζει και μελετά την τεχνολογία, μπορεί να τη δει και μέσα από την τρισδιάστατη εικονική περιήγηση που προσφέρει δωρεάν το πολεμικό μουσείο. Και μάλιστα, αξίζει να αναφερθούμε σε συγκεκριμένα εκθέματα που είναι πάρα πολύ δύσκολο να δει κάποιο. Όπω είναι α πούμε η Στολή Σαμουράι. Έχουμε μια Στολή Σαμουράι στο Πολεμικό Μουσείο τη Αθήνα, αξία 2 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία Στολή Σαμουράι είναι μία από τι 7 που υπάρχουν στον κόσμο. Unique έκθεμα. Είναι αυτή που, που βλέπουμε με τα ίχνη του δόρατος και των σπαθιών να έχουν τραυματίσει το κράνος του Σαμουράι. Μόνο 7 υπάρχουν τέτοιε στον κόσμο. Μπορείτε να το δείτε στο Πολεμικό Μουσείο τη Αθήνα. Το Πολεμικό Μουσείο τη Αθήνα έχει ανοιχθεί και στη Χαλκίδα, και στη Θεσσαλονίκη, και στο Ναύπλιο, και στην Τρίπολη. Και στη Ρισταχανιά και τώρα ξεκινάει και στην Καλαμάτα. Και να πω: Η Ρίστα, παρόδο, ότι ναι. η Καλαμάτα είναι το μοναδικό μέρο στην Ελλάδα το οποίο μπορεί να αναπτύξει δραστηριότητε διαστημικέ κοσμοδρομίου λόγω θέση. Κάτι που δεν mm -hmm. το ξέραμε και το μάθαμε μετά από ανακοινώσει τη NASA. Οπότε η Ελλάδα έχει να δώσει σε τεχνολογία και μπορείτε να το δείτε από το σπίτι σα στο Πολεμικό Μουσείο για να γυρίσω στο θέμα μα πώ μέσα από τον υπολογιστή σα πατώντα δεν έχουμε κάποιο χρονικό περιθώριο ω προ αυτό. Είναι Όχι, ελεύθερο. είναι εντελώ δωρεάν. Ωραία. Ήταν προσφορά μια εταιρεία τη οποία ο συνεργάτη πέρασε ω ε, στρατιώτη από το Πολεμικό Μουσείο mm. και μπόρεσε και υποστήριξε όλη τη διαμόρφωση. Πολύ ενδιαφέρον πραγματικά κύριε Βασιλάκο. Τώρα η Ελλάδα, μία από τι χώρε πρωταθλήτριε στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Ακριβώ, έχουμε 7 ώρε επάρκεια καταγεγραμμένη ηλεκτρική τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Mm -hmm. Τι πετύχαμε δηλαδή. Πετύχαμε μηδέν κόστος ενέργειας μέσω των ανανεώσιμων πηγών, με τα φωτοβολταϊκά, με τις ανεμογεννήτριες, με όλες τις επενδύσεις που έχει κάνει η χώρα. Αυτό μας κάνει ανεξάρτητους, μας κάνει μια πόλη κράτος και μπορούμε έτσι να δώσουμε ενέργεια στα κλιματιστικά, σε όλες τις ανάγκες που υπάρχουν τώρα με την αυξημένη ζέστη που περιμένουμε, πώς μέσω Πράσινων μορφών ενέργεια που ενώ το λέγαμε και δεν το βλέπαμε, τώρα και το έχουμε και το βλέπουμε και το ζούμε. Μάλιστα. Σε ένα θέμα τώρα, κύριε Βασιλάκο, το οποίο θα μπορούσε να είναι και επίκαιρο και έχει να κάνει με την κατασκοπία εντό εισαγωγικών στι σχέσει. Ναι, ναι. Και τι εννοούμε τώρα με αυτό. Έχω Υπάρχουν διάφορε εφαρμογέ, εσεί θα μα τα πείτε αναλυτικότερα, ε, μέσα από τι οποίε μπορεί ένα ζευγάρι να. Μπορεί ο άντρα τέλο πάντων να βλέπει που είναι η γυναίκα, η γυναίκα να βλέπει που είναι ο άντρα. Βέβαια, να το, πούμε, να το πούμε σε πολλέ περιπτώσει, το κάνω από επιλογή, έτσι. Ναι. Πείτε τα μα Τι πέρα. γίνεται λοιπόν. Μπορώ να έχω μία συσκευή, η οποία είναι όπω αυτή που βλέπετε και έχει μία μπαταρία, η οποία αλλάζει όταν τελειώνει η μπαταρία και κρατάει μήνε ολόκληρου, και μπορεί να παρακολουθεί τι βρίσκεται. Πού βρίσκεται το αυτοκίνητό σου, η τσάντα σου, το πορτοφόλι σου, αλλά και ένα άνθρωπο που σου δίνει συνένεση να τον παρακολουθεί. Mm. Πάντα δουλεύουμε με συνένεση. Ανοίγουμε το κινητό και γι' αυτό λέμε ότι προσέχουμε πάρα πολύ τα ζευγάρια όταν ο ένα παίρνει το κινητό του άλλου, τι κάνει στο κινητό του την ώρα που κοιμάται ή την ώρα που βρίσκεται κάπου αλλού. Μάλιστα. Τώρα. Αυτό που μα δείξατε, μπορείτε λίγο να μα εξηγήσετε πώ λειτουργεί. Αυτό είναι ένα tag το οποίο υπάρχει για όλε τι συσκευέ και σε Android και σε iPhone. Το οποίο με το που το τοποθετώ σε ένα σημείο όπου θέλω εγώ, δηλαδή εσωτερική φόδρα ρούχων, τσάντα, αυτοκίνητο, με ειδοποιεί στο κινητό μου για το τι, που βρίσκεται το αντικείμενο. Μάλιστα. Και αυτή είναι η μεγάλη καινοτομία γιατί τώρα αυτά, όλα αυτά είναι πολύ χαμηλού κόστος. Παλιά υπήρχαν, αλλά ήταν πάρα πολύ ακριβά. Φαντάζομαι ότι για λόγου ασφαλεία ενδεχομένω να ήταν κάτι θετικό. Τώρα για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν το βλέπω εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Με τόσε φένας... συσκευέ, με τόσα πράγματα που μετακινούνται, με τόσε αλλαγέ, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε και αυτό. Στο επόμενο θέμα μα, τώρα, τι σημαίνει ένα νέο χαρακτηρισμό που υπάρχει στι εφαρμογέ dating και που κάνει θράψη και λοιπόν, γιατί κάνει θράψη τώρα ω συγκεκριμένο. Το σάπιο sexual σημαίνει ότι με νοιάζει ο άλλο να έχει πτυχίο μεταπτυχιακό και όχι να είναι μοντέλο. Αυτό ο χαρακτηρισμό σάπιο sexual ξεκίνησε πρώτη φορά από το OK Cooping. Μια εφαρμογή που ήταν dating εφαρμογή, online εφαρμογή που την προτιμούσαν περισσότερο οι γυναίκε σε σχέση με του άντρε. Με το που βγήκε ο χαρακτηρισμό άρχισε να γίνεται trend, το χρησιμοποίησαν αυτοί στους οποίους ανταποκρινόταν, με αποτέλεσμα πλέον η ομορφιά, ο σωματότυπος να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα και το πνεύμα, οι σπουδέ και το, η διεισδυτικότητα του άλλου στο μυαλό να μπαίνει σε πρώτη μοίρα. Μάλιστα, δηλαδή το πρώτο κριτήριο το οποίο ζητούν πλέον στι εφαρμογέ αυτέ dating είναι αυτά που μα μόλι αναφέρατε. Έχει αλλάξει πολύ και έχει Μάλιστα. βελτιώσει πολύ τα πράγματα. Τώρα, αυξημένη πραγματικότητα στην εργασία και την ψυχαγωγία με γυαλιά Vision Pro. Λοιπόν, εδώ τι γίνεται, τι ξεκινάει και ποια είναι η επανάσταση που πρώτοι εμείς θα το έχουμε πει στο Earth News. Είναι το Special Computing. Δηλαδή, το ότι έχεις έναν υπολογιστή μέσω ειδικών γυαλιών και μπορείς και βλέπεις home theater ή δουλεύεις σε έξι οθόνες ταυτόχρονα μέσω των ειδικών γυαλιών επαυξημένης πραγματικότητας. Αυτή είναι η μεγάλη καινοτομία που έρχεται και είναι μεγάλη έκπληξη γιατί όλοι τι περίμεναν. Περίμεναν να δουν εικονική πραγματικότητα, επαυξημένη ε, πραγματικότητα άλλου τύπου. Και στην πραγματικότητα, τι, τι βλέπουμε, τι είναι αυτό που έρχεται. Είναι μια νέα εμπειρία όπου πλέον καταργώ την οθόνη στο σπίτι, καταργώ την τηλεόραση, καταργώ σιγά σιγά το home theater και έχω ειδικά γυαλιά στα οποία μπορώ και προβάλλω σειρέ, τη δουλειά μου, αλλά και το οτιδήποτε μπορεί να θέλω να δω ανά πάσα στιγμή. Κύριε Βασιλάκο, πάντω, σε μένα, έτσι όπω μου φαίνεται αυτό, αν μπορώ με αυτά τα γυαλιά να δώσω έξι οθόνε παράλληλα, νομίζω μου φαίνεται τρέλα παρά, παρά ένα βήμα μπροστά, να σα είμαι ειλικρινή. Έχουμε... Αλλά μπορεί κάποιοι να το αντέξουν. Εκπαιδευόμαστε στι πολλαπλέ πηγέ. Λοιπόν, τι έγινε τώρα με αυτή την απάτη με την τέο βασιλική οικογένεια στο Facebook, κύριε Βασιλάκο, που δημιουργήθηκε σ' τις τι προηγούμενε ημέρε. Υπολογίζεται ότι οι απαταιώνε μπόρεσαν και πήραν πάνω από 160.000 ευρώ από διάφορου εύπιστου που ήθελαν να γίνουν μέλο κλαμπ τη τέο βασιλική οικογένεια τη Ελλάδα. Τι έγινε λοιπόν εκεί πέρα άρχισαν να βγάζουν κάρτες, 600 ευρώ, 1200 ευρώ, για να μαθαίνουν πρώτοι τα νέα της βασιλικής οικογένειας ή να μπορούν να πιούν ένα καφέ με τον ε, γιο του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου, τον Παύλο. Ναι. Το αποτέλεσμα ήταν ότι πλήρωσαν πολύ μεγάλα ποσά, οι κάρτες δεν έφτασαν ποτέ, το κείμενο ήταν κακογραμμένο, αλλά δυστυχώς πολλοί εύπιστοι συμπολίτε μας έπεσαν θύματα αυτής της απάτης. Γι' αυτό λέμε, ποτέ κλείξε link... Ποτέ δεν στέλνουμε εξαψήφιου, ποτέ δεν κάνουμε κινήσει που μα βάζουν να χρεωνόμαστε. Σε το μεταξύ, αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν πασιφανέ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πάμε τώρα και στο τελευταίο μα θέμα. Είχαμε μιλήσει κατά τη διάρκεια τη χρονιά για, για τι πτυχιακέ εργασίε που μπορεί να κάνουν πολλοί πολίτε με τεχνητή νομοσύνη. νομοσύνη. Τέλο. Ό,τι έγινε, έγινε. Ε, τώρα υπάρχουν πια συστήματα, γι' αυτό είχαν ζητήσει παράταση και ο Έλλον Μάσκ το είχε πει και ο Ζούκερμπερκ το είχε ζητήσει. Τώρα πια έχουμε συστήματα τα οποία βλέπουν, τσεκάρουν και βαθμολογούν τι πτυχιακέ εργασίες και δεν μπορεί να ξεφύγει mm. πια κανείς. Δεν μπορείς να κάνεις copy-paste ή AI-generated ειδική εργασία. Τώρα πρέπει να τη γράψει πρωτότυπα μόνος σου. Μάλιστα, λίγο στο καιρό λοιπόν. Όσοι μπόρεσαν, μπόρεσαν. Όσοι Έτσι. πρόλαβαν, πρόλαβαν. Ε, τώρα, με ποιο υπερόπλο απειλεί το Twitter η ΜΕΤΑ, λοιπόν, τι καινούριο είναι αυτό. Project 92, που θα το πει: Project 93, μπαίνει ο Ζούκερμπερ και η ΜΕΤΑ, το Facebook και το Instagram, στο Twitter, να πάρουν μερίδιο αγορά του Elon Musk. Η κόντρα είναι πολύ μεγάλη. Μάλλον προκάλεσαν ο ένα τον άλλον σε ειδικό αγώνα σε ring mm -hmm. στο Octagon Vegas Ring. Είπανε, ρίξαν το γάντι ο Έλλον Μάσκ με τον Μάρκ Ζούκεμπερ και είπαν θα μπούμε, θα πολεμήσουμε, και σαν άνθρωποι, αλλά και σαν εταιρείε. Γιατί? Γιατί το Twitter μπορεί και είναι κοντά στους πολιτικούς, έχει μεγάλη πολιτική επιρροή, ασκεί μεγάλη πολιτική δύναμη, με αποτέλεσμα όλοι να θέλουν ένα μερίδιό του και γι' αυτό ο Ζούκερμπερκ μπαίνει μέσα με το Project 92 στο Twitter και στο κοινό του. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά, κύριε Βασιλάκο. Είναι πολλά τα λεφτά, Να σας όντως. ευχαριστήσουμε πολύ για άλλη μια φορά που ήσασταν εδώ μαζί μας. Καλό Σαββατοκύριακο να σας ευχηθούμε. Σας περιμένουμε πάλι την Επίσης, άλλη εβδομάδα. και ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά. Πάμε τώρα να δούμε την... Τι...